συμμετοχή σας καταρχήν, και αυτό είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο. Για πρώτη φορά στον νομό μας, στην πόλη της Καρδίτσας αλλά και στον νομό γενικότερα, πήρε μια απόφαση και αυτή η κινητοποίηση 18 σωματεία επαγγελματιών. Αυτό είναι παρακαταθήκη για τον αγώνα μας. Υποδηλώνει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Σας θυμίζω ότι περσινή αυτοκινητοποίηση που έγινε, μόλις 3 σωματεία είχαν πάρει απόφαση. Βεβαίως υπάρχει δυσκολία ο κάποιος να φύγει στο μαγαζί του τέτοιες ώρες και να παραβρεθεί. Όμως η πλειοψηφία μας παραβρέθηκε. Έχουμε εδώ τώρα τα πράγματα δείχνουν ότι οι ανατιμήσεις, αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας, έχει φέρει τα πράγματα στο απροχώρητο. Τα 10 χρόνια κρίσης, τα 2 χρόνια πανδημίας και αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις ανατιμήσεις, αλλά το σημαντικότερο και το πιο επικίνδυνο είναι αυτός ο πόλεμος που διεξάγεται στην Ευρώπη, στην Ουκρανία. Βεβαίως το καταδικάζουμε όλοι, όλα τα σωματεία καταδικάζουν τον πόλεμο αυτό. Έχει φέρει όλο αυτό το πράγμα εκεί που είπαμε. Θέλω να λέμε το εξής, ότι αυτό όλο το κόστος που έχει προκληθεί δεν μπορεί να το απορροφήσει ούτε η αγορά που απευθυνόμαστε, δηλαδή οι πελάτες μας, με ανατιμήσεις που να κάνουμε εμείς δηλαδή απευθείας στα προϊόντα μας, ούτε βεβαίως και εμείς οι ίδιοι να το απορροφήσουμε στο περιθώριο του κέρδους που έχουμε. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια κέρδος δεν υπάρχει από τις επιχειρήσεις μας. Άρα λοιπόν λέμε να αναλάβει αυτός που το δημιούργησε το κόστος αυτό. Ποιο είναι? Είναι αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που μας φέρουν σε αυτήν την συνθήκη, σε αυτό το σημείο. Είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται πεταγμένες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε ότι πρέπει να κόβουμε να καίμε φυσικό αέριο για να πάρουμε ρεύμα και να κλείνουμε σε μία νύχτα τα λίχνητα εργοστάσια. Οδηγώντας τη λαϊκή οικογένεια, τα μικρομεσαία μαγαζιά, όλους εμάς δηλαδή, στο χείλος της καταστροφής. Γιατί λοιπόν πρέπει να πληρώνουμε ένα τόσο υπέροχο φόρο, αυξημένο και με ΦΠΑ 24% επί του φόρου, για να πάνε χρήματα τα αυτά πώς? Επιστρέφουν σε εμάς με κάποιον τρόπο? Έχουμε δει νοσοκομεία αυτά τα 2 χρόνια της πανδημίας? Είναι αστεία η κατάσταση που επικρατεί εκεί. Όχι αστεία, μάλλον είναι δραματική. Έχουμε δει σχολεία, όσοι έχουν παιδιά στα σχολεία, στη δεύτερη βάθμια, στην πρώτη βάθμια και στη τρίτη βάθμια εκπαίδευση. Άθλια κατάσταση και εκεί, παρακμή. Άρα πού πάνε αυτά τα χρήματα, συνάδελφοι? Τα χρήματα αυτά χρηματοδοτούν τους πολύ μεγάλους ομίλους της Ελλάδας.